Με τεμποδίων τρέχουν στον στίβο της αγορά, τα καταστήματα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Πειραιά. Δεν έχουμε δει ανάπτυξη. Απέναντιας υπάρχει τέτοια μείωση των εσόδων, του τζίρου των καταστημάτων, που η οικονομία θα πρέπει να... Να αλλάξει ρότα πλέον. Από την έρευνα που έκανε ο εμπορικό συλλογό Πειραιά, προέκυψε πω ο χειρότερο εχθρό των επιχειρήσεων είναι ο χαμηλό τζίρο εξαιτία τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και τη υψηλή ανεργία. Η υψηλή φορολογία και οι υψηλέ εισφορέ έχουν μειώσει σημαντικά την ερευστότητά του. Τρίτο κατά σειρά εμπόδιο αποτελεί μειωμένη πρόσβαση των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό. Σημαντικό πλήγμα για την περιοχή του Πειραιά είναι το παρεμπόριο που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και όπως τονίζουν οι καταστηματάρχες, λειτουργεί αθέμητα προς το υγιές και νόμιμο εμπόριο. Τα συσσωρευμένα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες στενεύουν ακόμα περισσότερο την φυλιά γύρω από το λαιμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μιλάμε για καταστήματα τη αγορά, δηλαδή για ένδυση, υπόδηση, δώρα, καλλιντικά και τρόφιμα. Όπω αναφέρουν οι ιδιοκτήτε των καταστημάτων, ο απολογισμό του πρώτου εξαμήνου του 2019 δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικό, καθώ ο τζίρο του έχει πάρει την κατηφόρα. Το 2019 δυστυχώ δεν έχει ξεκινήσει καλά. Ε, δεν έχει ξεκινήσει καλά ε, ενώ είχαμε την ελπίδα ότι θα ήταν μια χρονιά σταθεροποίηση. Ε, από την αρχή του έτου, βλέπουμε μια συρρήκνωση τη ζήτηση σε μια σειρά προϊόντων, όχι μόνο στην ένδυση και στην υπόδοση, αλλά ακόμα και σε, σε άλλου κλάδου του εμπορίου. Πάντω, οι επιχειρηματίε τη πόλη εξέφρασαν την αισιοδοξία του πω οι επόμενοι μήνε του 2019 θα επέλθει η πολυπόθητη ανάπτυξη.